Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Καλησπέρα σας. Φοβερός. Φοβερός το λέω. Φοβερός. Αναστασίου. Γούτα Στόπερ. Ρισβάνης. Ισοφαρίζει τον ΠΑΟΚ 2-2 και τραβιούνται όλοι μπροστά. Φεύγει ο ΠΑΟΚ 4 αντεπιθέσεις 3-2. Αναστασίου. Λέω εγώ την άλλη μέρα. Δεν έχει μέλλον. Τώρα όμως το υλικό είναι αυτό το οποίο ατρώνεται... Άσε τον Αναστασίου, άσε τις αναλύσεις και τον Αναστασίου. Μπράβο. Και πες μας τώρα πίσω από την ενδυματολογική σου επιλογή. Μπράβο. Ποιος ή ποια κρύβεται, πώς μουσκάς ως νέος σουλούνιας κάθε μέρα και με άλλο καπελάκι. Και πες μας, αποκάλυψε και πες μας, Κώστα, πες μας με την άλλη αμφίεση, την άσχη. Τη χθεσινή. Πόσα παγωτά πούλησες με αυτή. Πόσα παγωτά πούλησες στη Θεσσαλονίκη. Χαμός μου πάνε, ουρές ο κόσμος. Δεν πιάνεσαι. Κώστα, δεν πιάνεσαι, πάει. Τώρα ασύλληπτος. Τώρα η ευγενούλα μεγάλωσε και λέει, ρε παιδάκι μου, ρε μπαμπάλι, πώς δίνεσαι έτσι να πούμε. Είσαι αχιρπανές, λέει, δίνεσαι. Παίρνει το κάμπελ, μου φτιάχνει τα παπούτσια, συνδυασμούς. Λέω, κοίταξε να δεις, είμαι αθλητικός τύπος. Ναι, λέει, παιδί μου, να βάλει και ένα σακάκι. Λέω, αλέφατος θα με μαλώσει. Δεν θα σε μαλώσει, λέει, σ' αγαπάει ο κύριος Νίκος, λέει η Ευγενούλα. Θα βάλεις το σακάκι, το μπουλετζί σου, λέει, θα βγαίνεις, λέει, ωραία. Και από μέσα, λέει, φορά το κοντομάνικο του κυρίου Νίκου. Έχω τα κοντομάνικα στο σπίτι. Θα βάλει ένα σακάκι, του λέει, να είσαι λίγο ωραίος, γιατί στο σχολείο, λέει, που έρχεσαι όλοι σε κοιτάνε. Εδώ είναι αυτός, είναι ο μπαμπάς σου, λέει, ναι, να είσαι λίγο φτιασμένος. Λέω, εντάξει, έκανα την κότα εγώ, να πούμε. Έβαλα, δεν πειράζει. Μια φορά στη ζωή, εκεί που πρέπει θα την κάνεις την κότα. Λοιπόν, θα έχουμε φτιάξει και ένα ωραίο βίντεο για το ΑΕΚ Άρης, που είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Μπράβο. Του πρωταθλήματος που έχουμε πανεκκίνηση. Αλλά νομίζω το θέμα που ξεχώρισε όλη την εβδομάδα είναι αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Σωκράτη Κόκαλη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και νομίζω ότι πολλοί κόσμος και μέσω μηνυμάτων που είχαμε στις εκπομπές στο διαδίκτυο και στο ραδιόφωνο με ρωτούσαν να ρωτήσω αντίστοιχα τον Νίκο ποια είναι η γνώμη του. Ή Νίκο, πώς βλέπεις αυτή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει, εάν μπορεί να επηρεάσει αγωνιστικά τον Ολυμπιακό, πώς προέκυψε, πώς σου φαίνεται? Κοιτάξε, ο Μαρινάκης, για μένα προσωπικά, είναι ο καλύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από τον Ολυμπιακό. Βλέπω. Λοιπόν, Κώστα, ένα σχόλιο για να πάω στο βίντεο. Κοίταξε, εδώ στον ΠΑΟΚ είναι βούτυρο σε ψωμί τους. Ναι, αυτό που είπα πριν. Ναι. Με μια λέξη, ας πούμε, που είπε ο κύριος Κόκαλης, τον κύριο Μαρινάκη, το αντίθετο, τα βγάζουν πρωτοσέλιδα δική μας. Λέει, ορίστε, λέει, offshore εταιρείες, όχι, ξέρω εγώ, χρησιμοποίησατε τον Κοκαλιάρη για τον Μητρόπουλο, τον Θωμά, να πούμε. Ορίστε, λέει, αποδεικνύεται, και η μία κατηγορία με την άλλη μπορεί να βγουν προς τα έξω και τα μυστικά του κράτους, τα μυστικά δηλαδή του Ολυμπιακού, τα οποία κάθε οικογένεια, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΠΑΟ, είτε το σπίτι το δικό σου, η δικιά μου εδώ η εταιρεία, θα πρέπει, ό,τι θέματα έχουμε, αυτό που είπε ο Νίκος, δηλαδή και εμείς έχουμε θέματα διάφορα. Αν ήμουν τώρα, αν βγαίνω εγώ και λέω στον αέρα ότι πλακώθηκα με τον Νικολούτη, ξέρω εγώ, δεν έχει καλή γραμμή εδώ και τα λοιπά, δεν αφορούν τον κόσμο και δεν είναι ωραίο να ξεκατηνιαζόμαστε. Καλά του λέει ο Μαρινάκης, έλα τα βρούμε, τελειώνουμε. Να τα βρούνε. Ο Κόκαλης είναι 80 ετών, είναι σοφότερος. Δηλαδή ο άλλος είναι 50, εντάξει, υπάρχει κόντρα, ξέρω εγώ, με τα πολιτικά κτλ. Εδώ βλέπουμε ακριβώς... Όντως ο κύριος Κόκαλης... Κωστά, συγγνώμη λίγο. Εδώ θα δεις εσύ σε λίγο την εικόνα. Είναι ο επίλογος της επιστολής του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε καλό ακόμα και τώρα να απαρνηθείς στους εχθρούς μας και να ξεκινήσεις να ονειρεύεσαι μαζί μας για το μεγαλείο του Ολυμπιακού μας, Βαγγέλης Μαρινάκης. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Είναι τρομερό. Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα βρούμε. Γιατί είναι ωραίο τρομερό. Δεν είναι ωραίο και στους άλλους. Και για τον Ολυμπιακό δεν είναι ωραίο. Τώρα που δίνει μάχες με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δυνατός. Ναι. Είναι στον πόντο. Είναι στον γκολ. Είναι στο σήκωμα της σημαίας. Είναι σε μια φάση που μπορεί να κρυθεί πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως παλιά που, ας πούμε, εμείς εδώ είχαμε τον Βουλινό και τον Δεδέογλου και τον, ξέρω εγώ, τον Πατατούδη που οι άλλοι ήταν πολύ μπροστά οι δικοί σας. Εντάξει, και ο Σαββίδης δυνατός, δυναμικός. Είναι δίπολο. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που κάνει
ο Μαρινάκης να του στείλει αυτό το τελεσίγραφο είναι καταπληκτικό. Είναι τελεσίγραφο, επιστολή, ναι. Ναι. Επιστολή, ναι. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, έλα να τα βρούμε, να κάνουμε, να ράρουμε για το μεγαλείο. Είναι ενωτικός, ενωτικός, είναι ενωτικός. Λοιπόν, ενωτικός, εγώ, να πω και κάτι άλλο. Να ξέρει και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Κόκαλης ότι ο παδί φίλοι του Ολυμπιακού που είναι σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, στην επαρχία κτλ. Αν ακούν και οι δύο, πιθανόν να ακούν, να γνωρίζουν ότι τους αγαπάνε και τους δύο. Δηλαδή και το Σοκράτη τον Κόκαλη τον αγαπάνε και τον εκτιμάνε και τον Μαρινάκη. Δηλαδή και τους ενοχλεί όταν οι δύο μεγαλύτεροι πρόεδροι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια του Ολυμπιακού είναι στην ψηφομαχία. Ναι. Δηλαδή να το δούνε και ότι τους αγαπάει ο κόσμος και τους δυο. Και τον Σοκράτη αγαπάει τον Κόκαλη και τον Μαρινάκη, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Οπότε εγώ που είμαι και ουδέτερος, λέω να καθίσω στο τραπέζι και ο μεγαλύτερος που είναι 80 ετών και ο άλλος που είναι πιο μικρός 50, να βρουν μια άκρη και στον ΠΑΟΚ δεν βγαίνουν προς τα έξω πράγματα, δεν τα βγάζουν. Λοιπόν, πώς το είδες, Μουρίνιο στην Τότεναμ? Εντάξει, είναι επιτυχία της Τότεναμ. Ναι. Γιατί το ήθελε και ο ίδιος. 17 εκατομμύρια το χρόνο. Και από την άλλη πολλά λεφτά. Και, και ήταν άνεργος τώρα ένα χρόνο. 11 μήνες, ναι. Με το όνομα κτλ. Mm-hmm. Αυτός πρέπει να δείξει φοβερά πράγματα. Ναι. Από την αρχή παίζει με τον Ολυμπιακό. Παίζει το τάδημα. Πρέπει να δείξει. Δεν χαρίζονται. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Και να δούμε τι εξέλιξη και τι θα είναι. Θα είναι ο παλιός Μουρίνιο. Τα ίδια. Με καλή δουλειά θα τη δούμε. Τι θα κάνει. Πάντως σε πρώτη φάση, Κώστα και Νίκο, πιστεύω ότι θα κυνηγήσει την τετράδα. Γιατί μην ξεχνάμε, η τετράδα οδηγεί στο Champions League, ότι στην παρούσα φάση η Tottenham έχει το πιο σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ευρώπη σίγουρα και μπορεί και στον κόσμο. Οπότε το να έχεις αυτό το στολίδι και να μην μπαίνεις στο Champions League είναι δωρονάδωρο. Πολύ ωραία. Γιάννη, η Tottenham έτσι όπως τη βλέπουμε, τετράδα πολύ καλή μπροστά έχει. Όταν χάσει την μπάλα, εκεί έχει τα θέματα της. Δηλαδή ο Μουρίνιο έχει να φτιάξει πρώτα την άμυνά του. Ο Μουρίνιο τώρα, Κώστα, μπορεί να επέμβει μόνο τακτικά, γιατί μεταγραφές το Γενάρη δεν θα γίνουν. Έτσι διάμασα, μετά το δεν θα γίνουν. Ζήτησε τον Ιμπραήμοβιτς και μου προκάλεσε εντύπωση, να πω την αλήθεια, παρουσία του Κέιν, τι τον θέλει τον Ζλάταν. Ίδιο στυλάκι είναι. Πάρα θέλει να τους βάλει μαζί. Μαζί, 4-4-2, Και να φυλάγεται, να έχει σιγουριά ότι θα σχοράρουν. Mm-hmm. Έτσι βλέπω. Ναι, γιατί ναι. Το παίζει το 4-4-2 αυτός. Αλλά κοίταξε να δεις. Ο Μουρίνιο δεν έχει τώρα ήρθα έκανα. Παίρνεις μια ομάδα η οποία είναι προπονημένη, έτοιμη είναι. Mm-hmm. Δεν είναι. Τώρα αν ο άλλος που την κράτησε και πήγαινε καλά κάπου έχασε το παιχνίδι γιατί είναι 5 χρόνια, δεν λέει τίποτα. Η ομάδα γυμναζόταν. Ναι. Δεν είναι να πεις ότι... Και είναι και έτοιμη ομάδα είχε, δηλαδή. Βέβαια, είχε ένα προπονητή β' κατηγορίας και το λαπά ο Μουρίνιο. Ναι. Μουρίνιο έχει φορτίο μεγάλο. Πρέπει να δείξει από την πρώτη μέρα πώς θα πρεσάρει. Θα περιμένει, θα πρεσάρει, θα κάνει. Είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Αύριο 2:30 στο Λονδίνο με τη West Ham. Το πρώτο του ντέρμπι. 2:30 εκεί όλοι. Ναι. Όλοι. Θα πέσει τη μικρή πάσα που έπαιζε και μας κίνησε. Θα κάτσει πίσω και θα φύγει η βολίδα, θα πρεσάρει, θα πλευροκοπεί, θα πώς, είναι, θα πρέπει να τον δούμε. Είναι ένας λόγος παραπάνω να δούμε την Tottenham από εδώ και πέρα. Επίσης, πολλοί λένε ότι θα ταιριάξει με την Tottenham, γιατί η Tottenham δεν έχει τους μεγάλους αστέρες, τις βεντέτες που είχαν... Δεν σε βλέπω να πολύ συμφωνείς αυτό, έτσι. Ναι. Τις βεντέτες που είχε στη Ρεάλ, που είχε στη United, που πλακωνόταν με τον Πόγκμπα. Ναι. Δεν μέτραει αυτό τίποτα. Mm-hmm. Τι βεντέτες. Ο Κέιν είναι μεγάλη δουλειά. Ναι. Ο Κέιν. Εντάξει, αλλά σαν χαρακτήρας, εντάξει, είναι... Τι, οι άλλοι τι είναι μπροστά στον Κέιν. Αυτούς που λες, ο Λουκιά Ρεάλ είχε και τέτοια. Δεν έχει τέτοια, Γιάννη. Mm-hmm. Πήγες παραδείγματος χάρη εδώ, έχεις τον Κέιν. Έχεις άλλους. Θα δείξεις. Ναι. Μπορεί να έρθει ο Ιμπραήμοβιτς, δεν ξέρω τι κάνεις. Mm-hmm. Είσαι υποχρεωμένος να δείξεις. Και εγώ τα πήγαινα στον Πιερικό και ήταν 15 χρόνια β' εθνική. Ναι. Τι, πρέπει να δείξω. Mm-hmm. Και έδειξα, ανέβηκα. Όταν πάω στα Γιάννα και σκοτώ Γιώργο Αλβάρες, Γκλασμάνι, Μοντέζ, Λίσα, όλους, πρέπει να δείξω. Μπαμ 10 βαθμούς μπροστά. Ναι, αλλά στον Πιερικό
πριν να αναλάβεις, ναι, με το που ανέλαβες, τον πήρες τον άλλον μαζί στην ταβέρνα να του εξηγήσει ότι σε μένα δεν περνάει. Ναι, αυτά, μπράβο, έτσι, του Τραγανού. Ναι, άρα... ναι. Ένα παίχτη, ναι, μπορεί να τον πάρει κι αυτό. Αυτό λέω, ναι. Μπορεί να τον πάρει, να του πει μετά την προπόνηση, σε θέλω να του πει το χέρι και να μιλήσει. Με το Ράμος η Ρεάλ πλακωνόταν. Με τον Μπογκμπά στη United πλακωνόταν, εντάξει. Τι πω, δεν έχει ο Μουρίνιο τώρα μπει και πρέπει να δείξει. Αύριο θα κατούσουμε όλοι να δούμε πώς θα την παίξει αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Θα παίξει αυτά. Μπορεί να πρεσάρει μπροστά. Μπορεί να τους περιμένει πίσω και να φεύγει. Και να θα φύγει, δούμε, ναι, τι πάει, τι κάνει και να τον κριτικάρουμε. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να χαριστεί τώρα. Δεν μπορεί να χαριστεί. Μουρίνιο, πας στην Τότεναμ. Η Τότεναμ πήγε με τον Ποκετίνο, μετά πήγε πίσω. Ναι. Τώρα πρέπει να τη σηκώσει. Μην ξεχνάμε. Αλλιώς μην πας, Γιάννη. Ναι. Μην πας. Κάτσε έξω. Αν δεν το σηκώσει, ναι, και χαροπαλεύει και λες θέλω μεταγραφές και τέτοια. Αύριο πρωί φύγε, μην ξανάρθεις. Ένα χρόνο πριν είχε πάρει το Europa League με τη United, αλλά στο πρωτάθλημα, όταν έφυγε, όταν το διώξανε, έτσι, ήταν 19 βαθμούς πίσω από την Liverpool. Ο Μουρίνιο, τελευταία τα τελευταία ευκαιρία, χρόνια, τραγικός. Ναι. Τραγικός, όπως λες εσύ τώρα. Mm-hmm. Ποια να πάρει και να κάνει. Δεν υπήρχε στο γήπεδο Μουρίνιο. Τρέλα πουλάγει. Λοιπόν, πρέπει να δείξεις. Πρέπει να πετάξεις και τα σακάκια και τα κοστούμια και τις γραβάτες, ναι, φορά φόρμα. Με τη φόρμα έσκασε. Παίχτα όλα για όλα. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Αν δεν τραβήξεις τώρα, τι θα λες του χρόνου. Σωστό. Θέλω να μου πάρεις τον Ιμπραήμοβιτς. Και τον Αγουέρο. Θέλω να μου φέρεις αυτόν. Θέλω να πάρω αυτόν από την Ίντερ, από τη Γιουβέντους, τον Ρονάλντο. Θέλω το Μέση. Ευχαριστώ πολύ. Εσένα τα έχουμε. Και, και στο κάτω-κάτω, αν δείξεις, θα μπορέσεις να έχεις απαιτήσεις για μεταγραφές. Άντε, μπράβο, αν δεν δείξεις, το κυριότερο που λες. Αν δείξεις, θα έχεις και απέτηση. Κύριε, εγώ, φέρτε μου και ένα δυο παίχτες που θα σας πω. Χταράδες για να πεταχτούμε στα ουράνια. Κώστα, τι λες. Κοίτα, έχει και ένα ύφος. Εγώ πώς το βλέπω, που ψυχολογώ. Με Ματεωνίκος θα το ψυχολογώ. Έχει ένα ύφος 40.000 καρδιναλίων. Μπράβο. Αυτό το σνοπ, να βλέπει το παίχτη και... δηλαδή, τι να σου πω, κουστούμι και τέτοια. Ενώ παλιά ήταν πιο έτσι κόντε. Το έχει αλλάξει. Πάντως έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, Γιώργο, το έχουμε το βίντεο, είναι μεγάλο, μπορούμε να το παίξουμε. Γιατί και με τη φόρμα πήγε στη συνέντευξη τύπου και είπε θα είμαι ταπεινός, έχω κάνει λάθη, αλλά δεν έχουμε χρόνο, σε δύο μέρες έχουμε μάτς, πρέπει να δείξουμε πράγματα. Βέβαια. Εδώ είναι τα πλάνα από την, την προπόνηση. Αυτός έπαθε το σύνδρομο του παλέμαχου. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν είναι προπονητές όλοι οι μεγάλοι παιχταράδες που παίξανε. Mm-hmm. Και έγινε μεγάλος προπονητής παλέμαχος που έπαιξε καλή μπάλα αλλά δεν ήταν εδώ μάζος και κούδας και θα την παναγείς. Γιατί αυτοί μπαίνανε και βλέπανε παίχτες θα λες και ήταν υποκόμητος να πούμε. Ναι. Ενώ ο άλλος τον πιάνει. Τον κάνει, έρχεται, πλακώνεται, ζει έντονα μαζί, τον φωνάζει στο ξενοδοχείο, έτσι θα παίξεις, πρόσεξέ με, yeah, τον βλέπεις σαν πατέρα ο άλλος, δηλαδή, τον Αλέφαντο να σου πω τώρα, άμα είναι το κολλάγανε, Αχουριάννη, ο Αλέφαντος είναι καλό παιδί, είναι οικογενειάρχης, είναι γυμνασμένος, πέρασε ωραία μηνύματα, μας έπαθε να γυμναζόμαστε, τον κολλάγανε οι δημοσιογράφοι, τον κολλάγανε οι κάτι μεγάλο παράγοντες κτλ. Yeah. Αυτός, επειδή ήταν γερό παιδί ο Νίκος και είναι ακόμα, δηλαδή δεν είναι κανένα μπουνί. Αλέφαντος αναρχικός, δεν καλύτερο παιδί. Εμείς 10 χρόνια εδώ μας έμαθε μπάλα, καθίστε φρόνιμο. Μια χαρά είναι ο Αλέφαντος. Έπρεπε δηλαδή στην Αγγλία να ήταν ή η Γερμανία και τα πρώτο νούμερο. Η Ελλάδα τα παιδιά της τα κατατροπώνει να πούμε. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Σνόπ, όταν είσαι Σνόπ, είσαι καθηγητής, μπαίνεις στο μάθημα και μου λέει η κόρη μου, δεν τον γουστάρω λέει αυτό τον καθηγητή. Γιατί δεν βγαίνουλα. Είναι λέει Σνόπ. Μας φέρετε λέει αφιψηλού και τα λοιπά. Ο άλλος έρχεται εκεί παιδιά, τι έγινε από την εργασία και τα λοιπά. Έπαθε αυτό ο Μουρίνιο, την ψώνησε. Τώρα πρέπει να ξεκαβαλίσει το καλάμι και να δημιουργήσει μια νέα καριέρα. Mm-hmm. Μπαίνει μικρός, περιμένει ακόμα ανήλικος. Ναι. Πολύ μικρός. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε το βίντεο για να προχωρήσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.